Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη του μοιραίου Phantom F4, Στάθη Τσιτλακίδη. Στη μάχη ρίχνεται από το πολεμικό ναυτικό και το υδρογραφικό ωκεανογραφικό πλοίο Ναυτίλος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας το πλοίο θα είναι έτοιμο να πλέψει ανοιχτά του κατάκολου. Η καθυστέρηση οφείλεται σε βλάβη του ωκεανογραφικού, η οποία θα αποκατασταθεί άμεσα. Ο Ναυτίλος διαθέτει ειδικό σόναρ που μπορεί να πιάσει άτρακτο ή συντρίμια του Phantom στο βυθό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΓΕΘΑ είναι πιθανό να ζητήσει βοήθεια από άλλες χώρες. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφερθεί για βοήθεια. Στον βυθό ανοιχτά από τον κατάκολο υπάρχουν υποθαλάσσιες χαράδρες βάθους χιλίων μέτρων. Αν βρεθεί ένας από τους δύο κινητήρες, οι ειδικοί θα μπορούν να καταλάβουν αν ήταν σε λειτουργία πριν τη συντριβή. Οι ειδικοί εκτιμούν πως ο καταγραφέας του Phantom θα έχει καταστραφεί. Αστυνομία και πυροσβεστικοί θα χτενίσουν όλη την περιοχή από το κατάκολο μέχρι το καλό νερό της Κυπαρισίας. Στις έρευνες θα συνδράμει και το ελικόπτερο BK-117 της πυροσβεστικής.